Το Σεπτέμβρη του 2020 θα γίνει τελικά η δίκη για το θάνατο της τετράχρονης Μελίνας Παρασκάκη, που έφυγε από τη ζωή μετά από επέμβαση ρουτίνας για κρεατάκια το Δεκέμβρη του 2015 στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Άλλη μια ταλαιπωρία για την οικογένειά μου, άλλη 7-8 μήνες, 9 μήνες. Στο εδόλιο επρόκειτο να καθίσει η αναισθησιολόγος που είχε χειριστεί το επίμαχο περιστατικό. Ωστόσο, η συνηγορός της ζήτησε την αναβολή της δίκης, καθώς η κατηγορουμένη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Υπήρξε ευνίδιο πρόβλημα που αφορούσε στην υγεία της εντολέως μας, λόγω του ότι η ίδια είχε μία δραστηριότητα, έκανε άρση βάρους και δυστυχώς επηρεάστηκε πολύ σημαντικά νευρολογικά η κατάστασή της και νοσηλεύεται. Η κατηγορούμενη είχε μια κάποιας μορφής οσφιαλγία και εγώ έχω οσφιαλγία. Η αναβολή είναι ένα απαράβατο και σοβαρό για την υποστήριξη κατηγορίας περασπιστικό δικαίωμα που και σήμερα ακόμη γίνεται ανεκτό. Αντίθετο στο αίτημα της κατηγορουμένης, ο εισαγγελέας της έδρας που ζήτησε την απόρριψή του για λόγους ηθικής τάξεως. Ωστόσο το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και η δίκη αναβλήθηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου. Δεν μπορώ να πω τίποτα για το θέμα εάν είναι ασθενής ή δεν είναι ασθενής η κατηγορία. Ξέρω όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει δύο φορές εδώ πέρα, ο πόνος τους γίνεται πολύ μεγάλο. Έτσι κι αλλιώς το δικαστήριο θα γίνει. Οι ισχυρισμοί και των δύο πλευρών θα ακουστούν. Παρόντες στο δικαστήριο τα μέλη της οικογένειας της μικρής Μελίνας Παρασκάκη. Ο πατέρας της για άλλη μια φορά ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πιστεύω στη δικαίωση του παιδιού μου. Περιμένω. Το θέμα δεν θα ξεχαστεί όσο καιρό έχει περάσει. Περιμένουμε δικαίωση γιατί πλέον έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το περιστατικό. Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα που είχε γίνει για την υπόθεση, η αναισθησιολόγος φέρεται να μην τήρησε το ισχύον πρωτόκολλο που αφορά την αλλεργική αντίδραση που παρουσίασε η τετράχρονη, με επιμένοντα βροχόσπασμο, υπόταση και βραδικαρδία. Η πεποίθηση της υπεράσπισης είναι ότι δεν έχει υπάρξει ιατρικό σφάλμα. Είναι τεκμηριωμένη η άποψη αυτή, την οποία και θα υποστηρίξουμε στο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα θέτει τον εαυτό της στην κρίση του δικαστηρίου και εκείνο θα αποφασίσει σχετικά με την απόδοση όχι των ευθυνών. Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, η αναισθησιολόγος χορήγησε στο παιδί υψηλότερες δόσεις συνοτρόπων ουσιών και αδρεναλίνης από τις συνιστόμενες, ενώ ούτε και ο τρόπος χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής ήταν σύμφωνος με τη διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική και τους ισχύοντες παιδιατρικούς αλγόριθμους. Να είστε σίγουροι όμως ότι θα έρθει η ώρα της κρίσεως και θα απονεμηθεί δικαιοσύνη. Η οικογένεια έχει δεδηλωμένη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύει ότι κάποια στιγμή πράγματι θα αναπαυθεί η ψυχή αυτού του παιδιού και θα γίνει ένα μνημόσυνο, γιατί αυτό θα γίνει, που θα δικαιώσει τη μνήμη του. Όπως τόνισε η ιατροδικαστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, στο δικαστήριο θα παρουσιαστούν αν χρειαστεί και τα ιστολογικά πλακάκια που δείχνουν τις βλάβες που έχει υποστεί το κάθε όργανο στο σώμα της άτυχης Μελίνας. Τα πλακάκια, τα ιστολογικά αυτά, επειδή τα έχω δει, απλά επιφυλασσόμαστε. Αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου να αποδειχτεί κάτι νέο, τότε θα ζητήσουμε να έρθουν και στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής φτάνει η εξέταση που έχω κάνει στην Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που κρατάει ασίγαστη την οργή του για τον άδικο θάνατο ενός παιδιού που θα μπορούσε να είναι δικό του παιδί.